Η στάθμη των νερών μπορεί να πέφτει μέρα με τη μέρα, ωστόσο τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στι καλλιεργήσιμε εκτάσει είναι μεγάλα και αποτυπώνονται καθαρά στην κίνηση που παρουσιάζει η αγορά. Στο σουφλί, η αγορά κινείται σε πτωτικέ τάσει, ακόμη και στα είδη πρώτη ανάγκη, όπω είναι τα τρόφιμα. Την τελευταία περίοδο, περίπου ένα με ενάμιση μήνα, έχουμε πλημμύρε στον τόπο μα. Η δουλειά μα έχει πέσει περίπου 50 με 60%. Ο κόσμο βλέπει τι περιεσίε του να χάνονται. Σε έναν αγροτικό κατεξοχήν Δήμο, οι πλημμύρε αποτελώνουν στην κυριολεξία την οικονομία τη περιοχή, με του πολίτε να κάνουν εκπτώσει ακόμη και στα βασικά αγαθά. Όταν θα φύγουν αυτά τα νερά δεν ξέρει τι θα βρει από κάτω, τι χωράφια θα γίνουν, τι δρόμοι θα υπάρχουν, τι καναλέτα. Και όλα αυτά είναι μεγάλη πληγή για τον τόπο. Οι παραγγελίε είναι πολύ μειωμένε. Ε, Εν ώψη του Πάσχα, τώρα περιμένουμε μήπω θα κινηθούμε περίπου καμιά εβδομάδα, υπολογίζουμε αλλά είναι νωρίς ακόμα να δούμε πώς θα πάει η δουλειά. Οι πραγματικές επιπτώσεις των πλημμυρών στην αγορά του σουφλίου, όπως δήλωσε ο κύριος Μούτιας, θα φανούν το επόμενο διάστημα ξεκάθαρα, καθώς σοδειέ δεν θα υπάρχουν και οι αγρότες θα ζουν με τις αποζημιώσεις όταν τις λάβουν κι αυτές. Ήδη η χρονιά που πέρασε έχει χαθεί γιατί έχουν μείνει παραγωγές από πέρσι. Και φέτο ο κόσμο δεν θα μπορέσει να ξαναοργώσει, να ξανασπείρει τα χωράφια του. Άρα και την επόμενη χρονιά θα έχουμε τα ίδια προβλήματα.